Μετά από μια περιοδία 4 μηνών στην Ευρώπη και 8.000 χιλιόμετρων, η γιγαντιαία φιγούρα που αντιπροσωπεύει μια προσφυγοπούλα της Συρίας, η Αμάλ, έφτασε στη Γλασκόβη, στη Σύνοδο για το Κλίμα, εκεί όπου διεξάγεται παράλληλα και η Σύνοδος για την Ισότητα των Φύλων. Πρέπει να θυμόμαστε τον διαφοροποιημένο αντίκτυπο ανάλογα με το φύλο στην κλιματική κρίση. Να θυμόμαστε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αισθάνονται την τεράστια ορμή της έκτακτης ανάγκης για το κλίμα, η οποία ενισχύει περαιτέρω τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες. Στις δυσίωνες αναφορές του Ιδρύματος της Μαλάλα αναφέρθηκε ο Αλόκ Σάρμα, πρόεδρος της COP26. Τουλάχιστον 4 εκατομμύρια κορίτσια δεν θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους εξαιτίας κρίσεων σχετιζομένων με το κλίμα. Και αυτό μόνον φέτος. Έτσι η ισότητα δεν μπορεί να είναι ένα θύμα του κλίματος. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πράξεις και όχι λόγια. Χρειαζόμαστε δράση για τον περιορισμό των φύλων στη δουλειά, για να μειώσουμε τις εκπομπές ρήπων, να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας και να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητα. Για τη φετινή σύνοδο ήρθε η ώρα της υλοποίησης των υποσχέσεων από πολιτικούς. Μια ομάδα από το Αμερικανικό Κογκρέσο έκανε την επανεμφάνισή της, θέλοντας να διατρανώσει το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στις δεσμεύσεις τους για το κλίμα. Οι πλουσιότερες χώρες και στην πραγματικότητα οι λαοί αυτών των χωρών έχουν συνδράμει περισσότερο από τον καθένα στην κλιματική κρίση. Πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τα 100 δισεκατομμύρια και αυτό δεν συμβαίνει ως τώρα. Μέχρι να συμβεί αυτό, για τους ακτιβιστές οι παγκόσμιοι ηγέτες βρίσκονται πάνω σε μια μισοβυθισμένη σχεδία.